στο το μάρκετ των αδελφών Καρδούλια, αγαπητοί μου φίλοι, βρισκόμαστε και ήδη βλέπουμε βεβαίως το ενδιαφέρον και την κινητικότητα. Είδαμε ξένους τουρίστες που μόλις νίκησαν τα μηχανάκια τους και πάνε για τη βόλτα τους, είτε αυτό είναι με σκοπό την αναρρίχηση είτε οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν είτε να αγοράσουν ποδηλατάκι στα παιδιά τους, είτε να νοικιάσουν οποιοδήποτε όχημα θέλουν για την εξυπηρέτησή τους. Θα μιλήσουμε με τον Νικόλα Καρδούλια να μας δώσει το στίγμα μιας σεζόν που σιγά σιγά μόλις αρχίζει και που όλοι ελπίζουμε ότι πραγματικά θα έχουμε την δυνατότητα, την καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Η μελλοντική οδηγή. Που από τώρα όμως, όπως βλέπετε, το κατέχουν καλά το όλο θέμα. Μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία. Αποκτούν το πρώτο τους ποδήλατο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και τους ευχόμαστε καλές βόλτες. Καλημέρα Νικόλα Καρδούλια. Καλή σας μέρα, τι κάνετε. Και να, καλά είμαστε, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι, καλή σεζόν. Μια σεζόν που από ό,τι φαίνεται καλά είναι τα μηνύματά της. Και από την ομογένεια και από τις κρατήσεις. Επίσης λοιπόν, καλές γιορτές να ευχηθούμε σε όλους. Όπως το είπατε, φέτος είμαστε αρκετά πιο αισιόδοξοι. Όλα δείχνουν ότι θα είναι μια αρκετά πιο καλή, αρκετά καλύτερη χρονιά. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Βλέπουμε κρατήσεις να έρχονται. Φέτος ανοίγουν τα σύνορα από Αυστραλία. Οι ομογενείς από Αμερική θα έρθουν πάλι, οι Ευρωπαίοι. Φέτος θα είναι μια αρκετά πιο καλή σεζόν για το νησί, για τον τουρισμό και για την αγορά γενικά. Όπως και εμείς θέλουμε να κάνουμε έστω και ένα κοντινό ταξίδι, λίγο να χαλαρώσουμε, λίγο να ξεχαστούμε από όλα αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν. Πόσο περισσότερο εκείνοι που ζουν σε μεγάλες πόλεις, μακριά από τον τόπο, από την οικογένεια και η λαχτάρα τους είναι τεράστια. Οπότε τουλάχιστον η ομογένεια ξέρουμε ότι θα δώσει βροντερό παρόν. Σίγουρα, γιατί όλο αυτό πέρα από όλα όσα το συνόδευαν, όσον αφορά στην υγεία δηλαδή. Και φέρνουν και πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Οπότε πιστεύω πως όλοι το έχουμε ανάγκη, όπως το είπατε, το να χαλαρώσουμε λίγο, να αποφορτιστούμε και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Είναι κάτι που το έχουμε όλοι ανάγκη. Φυσικά, μάλλον, φυσικά. Όσοι ήταν κλεισμένοι, ας πούμε, σε αυστηρότερα μέτρα. Που ήταν ακόμη πιο απρόσωπες καταστάσεις. Ναι, και δεν έχουν δίκιο τους συγγενείς. Ακριβώς. Για να δούμε λίγο και το αναρχητικό κομμάτι, γιατί ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρώτη κινητικότητα, έτσι. Ναι, τις τελευταίες μέρες. Παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στη ροή του κόσμου. Είναι και οι πτήσεις που έρχονται πλέον απευθείας από ΚΟ. Ακριβώς. Ξεκίνησαν και οι πτήσεις charter. Και γενικά βλέπω μια βόλτα που έκανα και τα μαγαζιά στο Μασούρι ανοίγουν ο κόσμος έρχεται. Υπήρχε μια μικρή πτώση όταν ξέσπασε όλο αυτό με την Ουκρανία και την Ρωσία. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ανεβαίνει πάλι. Ο κόσμος έχει ανάγκη να έρθει στο νησί, να εξασκήσουν το χόμπι τους. Έτσι πιστεύουμε και εμείς. Είμαστε αρκετά πιο αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι είμαστε όλοι και το περιμένουμε να το ζήσουμε. Για να δούμε λίγο και το κομμάτι των τιμών που είναι πια κάτι πολύ βασικό στις μέρες μας. Έχετε αλλάξει κάτι λόγω της γενικότερης εικόνας ή παραμένετε? Όχι, κοιτάξτε, εμείς γενικά κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια πορεία. Δεν παρατηρείται μη φυσιολογική αύξηση των τιμών. Αυτό που θα παρατηρήσουν οι πελάτες ωστόσο είναι ότι θα αυξηθούν τα έξοδά τους λόγω και της αύξησης των καυσίμων. Ναι, εντάξει, αυτό ανέβει. Είναι παγκόσμιο πια και το κατανοούν απόλυτα. Είναι παγκόσμιο, οπότε θα το βιώσουμε όλοι. Ενδεχομένως και στα εστιατόρια με όλα όσα γίνονται με τα αγαθά και τις πρωτεσίδες που ανεβαίνουν. Αλλά όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, στα νοικιαζόμενα δηλαδή, όχι στα ποδήλατα, παρατηρήθηκε μια αύξηση και λόγω του κορονοϊού αλλά και της προμήθειας. Στο κομμάτι των νοικιαζομένων όχι, δεν παρατηρείται κάτι. Το φυσιολογικό, δηλαδή όταν αυξάνεται η ζήτηση να αυξηθούν και οι τιμές, αλλά στα πλαίσια της σεζόν όπως γίνεται κάθε χρόνο. Τίποτα παράλογο. Με το ξεκίνημα της νέας σεζόν και στο χώρο του ξενοδοχείου Έλενα και όπου αλλού βρίσκεστε, θα ξεκινήσετε άμεσα τη λειτουργία? Ναι, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Έχει να κάνει και με το ξενοδοχείο, κατά πόσο θα είναι έτοιμοι. Υπολογίζουμε ότι κοντά στο Πάσχα θα είμαστε έτοιμοι και εκεί, θα έχουμε ανοίξει το γραφείο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θεωρητικά, νομίζω μετά το Πάσχα, δηλαδή αρχές Μαΐου. Εκεί, Μαΐου. Συνήθως 1η Μαΐου ανοίγει τις πύλες το ξενοδοχείο Έλενα.
Οι πτήσεις από ΚΟ μόνο για τον Απρίλιο είναι 222, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλο μερίδιο και για μας. Πέραν βέβαια των δικών μας φοιτητών, ομογενών και όλων των μεμονωμένων επισκεπτών μας, συν το Manesis Travel που κάνει εκδρομή ειδικά και για την Κάλυμνο Πασχαλινή. Και έχουμε, ξέρουμε ότι διάφορα γκρουπ θα είναι εδώ στο κέντρο της πόλης. Ναι, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Νίκο, ευχαριστώ. Να περάσετε όμορφα, εσείς και η οικογένειά σας. Να ξεκουραστείτε λίγο, γιατί ελπίζουμε σε ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι. Μακάρι, για όλους. Έτσι, καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά. Επίσης.